Έτσι είναι. Ο Ερίκος δεν σκοτώθηκε. Ακόμα δεν ξέρουμε τι το έχει συμβεί. Το αυτοκίνητο το έπεσε στη θάλασσα, ξέρεις. Τι λες, να το σώσει καμιά γοργόνα? Είσαι απίστευτος. Ένας άνθρωπος μπορεί να μυζεί πια και σε κάνεις χιούμορ. Σου ζητώ συγγνώμη. Νομίζω ότι δεν σε νοιάζει. Με τον Ερίκο ήμασταν παντρεμένοι. Τυπικά ακόμα είμαστε. Όσο και αν σου φαίνεται περίεργο, τον αγαπούσα. Λες να μην με νοιάζει? Όσο για τον Άρη δεν πρόκειται να γυρίσει το περιοδικό. Έλα, κρίμα. Γιατί? Είναι δικό του θέμα και δεν σε αφορά. Λοιπόν, φέρ' τα λεφτά σου και να ξέρεις ότι δεν τα παίρνω όχι επειδή δεν τα έχω ανάγκη, αλλά επειδή δεν θέλω τίποτα από σένα. Είχα δίκιο λοιπόν, ε. Για ποιο πράγμα? Με συγχαίνεσαι τόσο πολύ. Ξέρεις, έχω καταλάβει ότι είμαι ο τελευταίος άνθρωπος που θα μπορούσες να δεχτείς βοήθεια. Έτσι είναι. Έτσι ακριβώς. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως γιατί με συγχαίνεσαι τόσο πολύ. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι αυτό το μεγάλο κακό που σου έχω κάνει, ρε Θάλια. Εγώ όταν ήμασταν μαζί, το μόνο που ήθελα ήταν να είσαι ευτυχισμένη και τίποτα άλλο. Εσύ όμως με παράτησες και έφυγες, το θυμάσαι? Τι λάθος έκανα, πώς να μου πεις? Κανένα λάθος. Δεν ταιριάζαμε. Δεν έλεγες να το δεχτείς και μου κάνεις τη ζωή δύσκολη. Ήμουν απελπισμένος, βλέπεις. Σ' αγαπούσα πάρα πολύ. Δεν μπορούσα να το δεχτώ ότι φεύγεις. Γι' αυτό λοιπόν σε παρακαλώ, κράτησε τα αυτά τα λεφτά. Έτσι, πάρ' το σαν μια κίνηση συγγνώμης από μένα. Και εσύ αν δεχτείς αυτά τα λεφτά θα είναι σαν να μου δείχνεις ότι δεν με συγχαίνεις και τόσο πολύ. Έλα. Πάρ' τα. Δεν τα θέλω τα λεφτά σου. Καλά Χριστούγεννα. Έτσι σε σκουπίδι. Θα ήθελα σε παρακαλώ να μου μιλάς πολύ καλύτερα. Το κατάλαβες αυτό το πράγμα? Το άκουσες? Συνηθισμένος. Φύγε από εδώ μέσα. Φύγε, σου λέω! Μην ξαναπείς εμένα. Ποτέ φύγε, το κατάλαβες? Ποτέ δεν θα μου ξαναπείς φύγε. Το κατάλαβες? Φυσέμαι! Φυσέμαι! Γιατί τι θα κάνεις? Θα φωνάξεις την αστυνομία? Σε παραμένους και την αστυνομία και όλους. Μόνο που θέλω, το μόνο που δεν έχω γραμμένο είσαι εσύ, αγαπητέ μου. Συμβαίνωσε. Έλα μέσα. Έλα μέσα. Τι έκανες? Τι έγινε χθες το βράδυ στο σπίτι σου, είπες? Θέλω την αλήθεια. Είπες ότι δεν είχες ένα σφαίρο μέσα στο σκουπίδι. Σου είπα να φύγεις γιατί σου είναι τυφλά. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
τρόμαξε, με ρίξε στο κρεβάτι και προσπαθούσε να με φιλήσει. Σήμερα! Γιατί τι θα κάνει. Τι να κάνεις. Τι να κάνεις. Με χτύπησες. Έπεσα κάτω. Όταν συνήλθα είχες φύγει. Και τα ρούχα μου ήταν πεσμένα στο πάτωμα. Κοίτασαν ηλίθιος και πες μου τι έγινε. Τίποτα, τι. Τίποτα. Τότε γιατί τα ρούχα μου ήταν στο πάτωμα. Μίλα γαμώτο! Λέγε, γιατί έγινε τα ρούχα μου ήταν στο πάτωμα. Με βιάσες αν είχα χάσει τις αισθήσεις μου. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Αυτό που θυμάμαι πάρα πολύ καλά είναι ότι με δείχνεις. Μου φώναζες και με διώχνεις όπως παλιά μου. Με έβριζες μου. Με χτύπησες και σου αρχίζω ότι τότε σε χτύπησα. Δεν θέλω να συμπονήσω. Όταν έπισες κάτω ήσουν τόσο όμορφη. Την άντεξα. Όμως το μεγαλύτερο κακό που μπορούσες να μου κάνεις. Μπορείς ότι η ιστορία μας έχει τελειώσει. Ότι είναι στο παρελθόν αλλά δεν είναι αλήθεια. Το μόνο που ήθελες από την ώρα που γύρισες ήταν να με εκδικηθείς, να με κάνεις να πονέσω. Όχι, στορκίζομαι και δεν είναι αυτό. Έτσι είναι. Δεν το ήθελα, στορκίζομαι. Με εκδίζεις, κυρία! Thank you.